Όλοι μας λίγο πολύ και από τα μαθητικά μας χρόνια γνωρίζουμε και έχουμε πάει κάποια ημερήσια εκδρομή από το σχολείο μας, έτσι. Λοιπόν, για να διευκρινίσουμε και να αναλύσουμε λίγο το θέμα των επισκέψεων και των ημερήσιων εκδρομών, έχουμε να πούμε το εξής. Σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, καθ' όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, δίνεται δυνατότητα στο σχολείο να πραγματοποιήσει 9 διδακτικές επισκέψεις, και οι οποίες διδακτικές επισκέψεις εντάσσονται στον προγραμματισμό του σχολείου και ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους και συνδέονται και με τις διδακτικές ενότητες που διδάσκονται τα παιδιά. Πέραν αυτών των 9 διδακτικών επισκέψεων που μπορεί να πραγματοποιήσει το σχολείο, έχει τη δυνατότητα κάθε σχολική μονάδα να πραγματοποιήσει και μία ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή. Η ημερήσια λοιπόν εκπαιδευτική εκδρομή, πέραν των διδακτικών στόχων, και αυτή ανταποκρίνεται βεβαίως, έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα οπωσδήποτε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Γίνεται λοιπόν μία φορά το χρόνο. Την απόφαση για την υλοποίηση αυτή τη ημερήσια εκδρομή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων τη Σχολική Μονάδα. Ο Σύλλογο Διδασκόντων λοιπόν αποφασίζει για το πότε θα γίνει η ημερήσια εκδρομή, το πού θα γίνει η ημερήσια εκδρομή, με ποιο μέσο θα μετακινηθούν οι μαθητές, ποιος θα είναι ο αρχηγός της εκδρομής και ποιοι θα είναι οι συνοδοί εκπαιδευτικοί. Συντάσσει πρακτικό, το οποίο πρακτικό στέλνει στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης και εμείς εγκρίνουμε, εφόσον ανταποκρίνονται όλες οι προϋποθέσεις, την ημερήσια αυτή εκδρομή. Στην ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή μπορούν να συμμετέχουν και γονείς, εφόσον έχει σύμφωνη γνώμη ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου. Τώρα, βασική προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί αυτή η ημερήσια εκδρομή είναι η συμμετοχή των 3/4 των μαθητών κάθε τάξης που συμμετέχει στην ημερήσια εκδρομή. Μπορεί να πάει όλο το σχολείο ή κάποια τάξη, εφόσον τεκμηριωθεί βεβαίως, μπορεί να πάει ημερήσια εκδρομή μόνη της, πέρα από τις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου. Όσον αφορά τη συμμετοχή των καθηγητών, των δασκάλων μάλλον. Κοιτάξτε, σας έχω πει ότι συντάσσεται πρακτικό, όπου εκεί καθορίζεται ποιος είναι ο αρχηγός και ποιοι θα είναι συνοδοί εκπαιδευτικοί. Άρα, είναι αρμοδιότητα του Συλλόγου Διδασκόντων να ορίσει ποιοι θα είναι οι συνοδοί εκπαιδευτικοί που θα συνοδεύουν τους μαθητές στην ημερήσια εκδρομή. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή σας, ποιος θα ήταν ένας λόγος για να μην πραγματοποιηθεί μία εκδρομή? Γιατί Μην φαντάζομαι. πραγματοποιήσει τώρα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το ορίσουμε εμείς ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Αυτό θέμα είναι θέμα του Συλλόγου Διδασκόντων. Αν ο Συλλόγος Διδασκόντων αποφασίσει για τους λόγους που αυτός θα γράψει και στο πρακτικό του, ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η ημερήσια εκδρομή, δεν θα πραγματοποιηθεί.